Σημερινή μας κινητοποίηση, κομμουνιστική νεολαία και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ενώνουμε τη φωνή μας με τους χιλιάδες λαούς στην Αμερική, την Ευρώπη αλλά και όλο τον κόσμο που έχουν βγει στον δρόμο για να καταδικάσουν το στιγερό έγκλημα του Αφροαμερικανού George Floyd στη Μινεάπολη, τον ΗΠΑ, από λευκό αστυνομικό. Το συγκεκριμένο περιστατικό προστίθεται σε μια μακριά λίστα από νεκρούς από την κρατική καταστολή στη ΣΥΠΑ, είτε με δημοκρατικές είτε με ρεπουμπλικάνικες κυβερνήσεις. Άλλωστε, είπαμε την πολιτική τους όλα αυτά τα χρόνια, με τους υπεριαλιστικούς πολέμους που έχουν πραγματοποιήσει σε μια σειρά περιοχές του κόσμου, με την πολιτική τους σήμερα, τροφοδοτούν το φυλετικό και εθνικιστικό μίσος, το φασισμό, προκαλούν αιματοκυλίσματα, σπέρνουν μεγάλα βάσανα για τους λαούς. Ιδιαίτερα σήμερα, μετά τα αποτελέσματα της πανδημίας του κορονοϊού αλλά και της καπιταλιστικής κρίσης που σε όλο τον κόσμο εξελίσσεται, με τους λαούς για ακόμα μια φορά να βρίσκονται στο στόχαστρο, ο αμερικάνικος λαός και οι λαοί του κόσμου έχουν τη δύναμη απέναντι σε αυτή την κατάσταση να την τζακίσουν, απέναντι στην αστική τάξη που θέλει να βάλει στο γύψο τα δικαιώματά μας. Τώρα είναι η ώρα να φωνάξουμε το σύνθημα που ακούγεται σε όλο τον κόσμο: Capitalism means I can't breathe. Καπιταλισμός σημαίνει δεν μπορώ να αναπνεύσω. Και καλούμε την νεολαία να αντιπιθέτει για την ανατροπή αυτού του συστήματος. Με τη σημερινή κινητοποίησή μας, που την ίδια ώρα πραγματοποιείται και στην Αθήνα, η κομμουνιστική νεολαία Ελλάδος καταδικάζει τη δολοφονία του 46χρονου Αφροαμερικανού άνεργου George Floyd από λευκό αστυνομικό στη Μινεάπολη στον ΗΠΑ. Δολοφονία που έρχεται να προσθεθεί στη λίστα των ατέλειωτων θυμάτων της αστυνομικής και ρατσιστικής βίας της ΗΠΑ. Αυτή είναι η δολοφονία με την εικόνα του αστυνομικού, με το γόνατο στο λαιμό του θύματος, ο οποίος πέθανε από ασφυξία, έχει προκαλέσει τη δίκαιη αργή και τον αποτροπιασμό εκατομμυρίων εργαζόμενων και νέων στη ΣΥΠΑ και σε όλο τον κόσμο. Θα αρχίσουμε για τον νεκρό Αφροαμερικανό και για κάθε θύμα της καταστολής του αστικού κράτους, μαύρα μπαλόνια, έξω από το σύμβολο του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού στην πόλη μας. Ενώνει τη φωνή της με τα νιάτα της πατρίδας μας, με την ΚΝΕ, με τα νιάτα του πλανήτη ολόκληρου, που αυτές τις μέρες φωνάζουν: Καπιταλισμός σημαίνει θάνατος, σημαίνει πόλεμη, σημαίνει αδικία. Βρισκόμαστε εδώ γιατί η οργάνωσή μας σταθερά ενάντια στον
υπεραστικό πόλεμο, αλλά και ενάντια σε αυτήν την υπεραλιστική ειρήνη που φέρνει την αδικία, τον ρατσισμό και που ευθύνεται για την εξόντωση και του μαύρου άνεργου στην Αμερική, αλλά και για χιλιάδες άλλα θύματα, όπως είναι αυτές τις μέρες η πανδημία του κορονοϊού, αλλά και από τη φτώχεια, από την εξαθλίωση, από τις αρρώστιες και από την ανέχεια. Η χώρα μας όμως είναι γεμάτη βάσεις, Αμερικάνικες. Ακριβώς αυτό φωνάζουμε. Δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε να ζήσουμε με ασφάλεια και ειρήνη με τόσες ξένες αμερικανονατοικές βάσεις στην πατρίδα μας, σταθερά στον αγώνα για την απομάκρυνσή τους, για να βγει η χώρα μας από τους συμπεριστικούς οργανισμούς ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση.